Η όλη συζήτηση τι ανέδειξε? Ότι από τη μια είσαστε εσείς της πράσινης μετάβασης κοροϊδίας και της απελευθέρωσης της ενέργειας που αφήνει κέρδη στους ομίλους και ενεργειακή φτώχεια στο λαό. Μάλιστα, ακόμα και την πυρηνική ενέργεια τη συμπεριλαμβάνεται στην πράσινη ενέργεια, αν είναι δυνατόν. Ποια είναι η διαφορά? Ότι η Νέα Δημοκρατία το λέει καθαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και το στηρίζει, λέει η ενέργεια δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα αλλά αγαθό. Στην πράξη όμως το καταπατά, αφού προώθησε όλη αυτή τη στρατηγική που έφερε ακριβή ενέργεια και φτώχεια. Από την άλλη, εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που στηρίζουμε την ενέργεια αγαθό, να είναι σε φτηνή τιμή και σε επάρκεια για το λαό, πώς όμως, με την αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών της χώρας μας, λιγνίτες, υδροηλεκτρικά, ανανεώσιμες πηγές, σε σύγκρουση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι και όχι των λαών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, θα μπορούσατε να τις είχατε φέρει στη δεύτερη ανάγνωση, τουλάχιστον αυτή την τρίτη που αφορά το αντικείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι ήταν έτοιμη και είναι και στην ίδια ρότα και φιλοσοφία με το νομοσχέδιο, η οποία ενισχύει την πράσινη μετάβαση κοροϊδίας, προωθώντας την απολιγνητοποίηση και βάζει ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους για τους επιχειρηματικούς ομίλους στην ενέργεια και την οποία εμείς θα καταψηφίσουμε, όπως καταψηφίζουμε και το νομοσχέδιο. Για τη δεύτερη τροπολογία, που αφορά τον τομέα της παιδείας, ψηφίζουμε παρόν στα περισσότερα άρθρα της, αν και θα μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε το τρίτο άρθρο της τροπολογίας, που είναι παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όμως, η καθαριότητα δεν είναι θέμα ορισμένου χρόνου. Είναι αναγκαία για τη δημόσια υγεία καθημερινά. Και οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να είναι σε διαρκή ομοιρία και εργασιακή ανασφάλεια. Χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η κυβέρνηση σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλύπτονται αυτές οι θέσεις εργασίας. Επίσης, στο άρθρο 5 λέτε «επιμόρφωση εξ αποστάσεως και μέσω πλατφόρμας». Και πώς θα βλέπετε αν υπάρχει παιδαγωγική επάρκεια? Εδώ με την πανδημία του κορονοϊού διαπιστώσατε μαθησιακά κενά, και έτσι είναι με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή διδασκαλία. Και ολοκληρώνω με την πρώτη τροπολογία που καταψηφίζουμε, γιατί το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια κοροϊδία για τα λαϊκά νοικοκυριά που στενάζουν από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα. Αν θέλετε να δώσετε ανάσα ανακούφισης, καταργήστε τους άθλιους νόμους για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, δικούς σας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μηδενίστε το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και τους ειδικούς φόρους φωτιάς στα καύσιμα. Και επίσης, είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο το άρθρο 2 αυτής της τροπολογίας. Γιατί δίνει τη δυνατότητα να στείνονται εργαστήρια των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων αρτοποιίας σε υπόγεια. Αυτό απαγορευόταν για υγειονομικούς λόγους. Τώρα το επαναφέρεται για το κέρδος ευνοώντας μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως αρτοποιίας. Έτσι δεν διασφαλίζεται τη δημόσια υγεία. Τόσο σκληρή και αντιλαϊκή είναι η πολιτική σας. Το καταψηφίζουμε και αυτό.